Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Fitness Lab. Για σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα για κάτω κοιλιακούς και έχω επιλέξει ασκήσεις που είναι κατάλληλες για όσους έχουν ευαισθησία στο να φιένε ή στη μέση. Οι ασκήσεις που έχουμε να κάνουμε για σήμερα είναι 16 και σε κάθε μία από αυτές θα μένουμε 30 δευτερόλεπτα και μετά θα υπάρχει ένα διάλειμμα 15 δευτερολέπτων. Αν χρειάζεται παραπάνω διάλειμμα, μπορείτε να το κάνετε πατώντας την παύση. Σιγά σιγά, με το πέρασμα του χρόνου, θα βελτιωθείτε αρκετά. Αυτό το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει καθόλου εξοπλισμό, οπότε μπορείτε να ακολουθείτε ό,τι κάνω για 12 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένα πρόγραμματα στην ιστοσελίδα μου για να ξέρετε ακριβώς μέρα με τη μέρα τι πρόγραμμα έχετε να κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση που λέγεται Sitting Cross Crunch. Σε αυτή την άσκηση, σε καθιστή θέση, κάνουμε πλάγιους κοιλιακούς. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Sitting Toe Reach. Σε αυτή την άσκηση, σε καθιστή θέση, ακουμπάμε να αλλάξει τα δάχτυλα των ποδιών. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Lower Ab Lift. Σε αυτή την άσκηση, έχοντας το κεφάλι στο έδαφος, ανεβάζουμε τεντωμένα τα πόδια. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Bicycle Straight Legs. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε ποδήλατο με τεντωμένα τα πόδια. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Bicycle Crunch. Σε αυτή την άσκηση, έχοντας τα χέρια πίσω από το κεφάλι, κάνουμε την κλασική κίνηση ποδηλάτου. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Slow Rolling. Σε αυτήν την άσκηση, έχοντας το κεφάλι στο έδαφος, ανεβάζουμε αργά λυγισμένα τα πόδια.
Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Reverse Crunch and Kick. Σε αυτή την άσκηση με το κεφάλι στο έδαφος, ανεβάζουμε τα πόδια και τα τεντώνουμε προς τα πάνω. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Toe Reach Crunch. Σε αυτή την άσκηση κάνουμε κάμψεις με κατεύθυνση τα δάχτυλα των ποδιών. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Easy Starfish Crunch. Σε αυτή την άσκηση ακουμπάμε ένα λαξ στη μύτη του κάθε ποδιού. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Side Pulses Drive. Σε αυτή την άσκηση κάνουμε πλάγιους κοιλιακούς, σηκώνοντας ταυτόχρονα κορμό και πόδια. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Side Crunch Hold. Σε αυτή την άσκηση μένουμε σε σταθερή θέση, κρατώντας κορμό και πόδια ψηλά. Αλλάζουμε πλευρά και συνεχίζουμε με παλμούς, παίρνοντας πλάγια αριστερή θέση. Συνεχίζουμε παίρνοντας όπως την άλλη πλευρά μία σταθερή θέση.
Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Hold with Straight Legs. Σε αυτή την άσκηση κρατάμε σταθερά τον κορμό και τα πόδια ψηλά. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Rolling Straight Legs. Σε αυτή την άσκηση, κρατώντας το κεφάλι στο έδαφος, ανεβάζουμε τεντωμένα τα πόδια. Πάμε στην τελευταία άσκηση που λέγεται Plank. Σε αυτή την άσκηση μένουμε σταθερά σε θέση σανίδας έχοντας τους αγκώνες κάτω από τους ώμους.